Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με τους πρώην εργαζόμενους της ΕΛΒΟ, Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων, 50 εξ αυτών αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την κατοχύρωση ενσύμων τους για διάστημα από 4 έως 15 μήνες από τον ΕΦΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, πρώην εργαζόμενοι της ΕΛΒΟ, που είτε μετατάχθηκαν, είτε συνταξιοδοτήθηκαν, είτε απολύθηκαν και μάλιστα χωρίς αποζημίωση, αντιμετωπίζουν το παραπάνω πρόβλημα γιατί ενώ είχαν προβεί στις ανάλογες καταγγελίες στον ΕΦΚΑ, δεν έγιναν οι αντίστοιχες επιτροπές για να δικαιωθούν. Από τον ΕΦΚΑ, σε ερωτήσεις τους οι εργαζόμενοι πήραν την απάντηση ότι αυτές οι επιτροπές δεν έγιναν γιατί δεν μπορούσαν να στείλουν κλήση για συμμετοχή της εργοδοτικής πλευράς, μιας και είχε τερματιστεί στο μεσοδιάστημα αρκετών μηνών από τις καταγγελίες μέχρι τη σύσταση των επιτροπών. Είχε τερματιστεί ειδική εκαθάριση, εν λειτουργία από τον εκαθαριστή. Έκλεισε το αφημί της ΕΛΒΟ και διαγράφηκε η επιχείρηση από το ΓΕΜΗ. Σημειώνουμε ότι η ΕΛΒΟ άνοικε ως ιδιοκτησία στο Υπουργείο Οικονομικών και αυτό είχε την ευθύνη της. Επίσης, τους ενημέρωσαν προαρκετών μηνών ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει σταλεί ερώτημα προς την νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ, χωρίς όμως μέχρι τώρα να υπάρξει απάντηση. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μέρες ασφάλισης για τις οποίες παρακρατήθηκαν από τον εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές. Αρκετοί από τους συγκεκριμένους εργαζομένους βρίσκονται σε περίοδο κατάθεσης αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω γύρατος και τους λείπουν τα συγκεκριμένα ένσημα. Δηλαδή, στη διαχρονικά απόλυση της κυβερνήσης ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, καταστροφική πολιτική που έκλεισε μια αμυντική βιομηχανία, ενώ θα μπορούσε να παράγει τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά οχήματα με κριτήριο τις ανάγκες του λαού, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας και ενισχύοντας την άμυνά της, που την ξεπούλησε βέβαια αντιπινακίου φακής σε επιχειρηματικούς ομίλους, που τελικά για αυτοί με τη σειρά τους ετοιμάζονται να την πουλήσουν. Έρχεται να προσθεθεί και η κλοπή των ενσύμων των εργαζομένων για τα οποία τους είχαν παρακρατηθεί, ξαναλέμε, οι ασφαλιστικές εισφορές. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Πρώτον, ρωτάστε πώς επετράπει ουσιαστικά να τερματιστεί η διαδικασία της ειδικής εκαθάρισης το κλείσιμο του αφημί και η διαγραφή της ΕΛΒΟ από το ΓΕΜΗ, ενώ ακόμα εκκρεμούσαν τέτοια σοβαρά ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και βέβαια, ρωτάστε ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να αποκατασταθεί άμεσα αυτή η κατάφορη αδικία προς τους συγκεκριμένους εργαζομένους και να αποδοθούν τα επίδικα ένσημα από τον ΕΦΚΑ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα βοηθούσε να είχαμε τώρα την εξάντληση του χρόνου για το δεύτερο ερώτημα, γιατί μιλάμε για τους 50 που είτε μετατάχθηκαν, είτε συνταξιοδοτήθηκαν, είτε απολύθηκαν, οι οποίοι έχουν διαφορά στην καταβολή των ενσύμων τους από 4 έως 15 μήνες η κάθε περίπτωση. Για αυτές μιλάμε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι για την ΕΛΒΟ η αναφορά σας δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Εντάξει, ξέρουμε πώς απαξιώνονται και πώς φουντάρουν οι επιχειρήσεις και τι ρόλο παίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που δρούν όλη την περίοδο, γιατί οι πολιτικές των κυβερνήσεων και της δικής σας απαξίωσαν την ΕΛΒΟ. Ξαναλέμε, θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στην παραγωγή στρατιωτικών όσο και πολιτικών οχημάτων, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας στον τομέα της άμυνας και στον τομέα των μεταφορών. Τέτοια ήταν η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν τηρήσατε, να υπάρχουν στρατιωτικά εργοστάσια μόνο σε Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία. Και εύκολα καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το δημόσιο συμφέρον. Αντιθέτως, μάλιστα. Πουλήθηκε, όπως είπαμε, αντιπινακίου φακής. 3 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Υπουργέ. Μια επιχείρηση που μόνο τα οικόπεδα και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της αξίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια. Υποσχόσασταν όλοι, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, ανάπτυξη με τη νέα ΕΛΒΟ και από 1.200 εργαζόμενους σήμερα εργάζονται στην Ισραηλινή κοινοπραξία που ετοιμάζεται να τη μοσχοπουλήσει 5 με 6 εργαζόμενοι. Και δεν φτάνουν αυτά. Αφαιρέσατε παρανόμους και παρατύπους και μισθολογικά δικαιώματα των πρώην εργαζομένων και με τη μη αναγνώριση προϋπηρεσίες εκεί που έχουν μεταταχθεί και πήγαν στο ενιαίο μισθολόγιο. Κάποιοι βέβαια, και αυτό αποδεικνύει τα λεγόμενά μας, κερδίζουν δικαστικά αυτή την διαμάχη. Και το τερματίσατε βέβαια, επανέρχομαι εδώ, με αυτήν την, πώς αλλιώς να το πούμε, κύριε Υπουργέ, κλοπή των ενσύμων παρά τις παρακρατήσεις. Παρακρατήθηκαν οι εισφορές και δεν αποδόθηκαν στα ένσημα. Και βέβαια λέμε ότι έχει αποδειχθεί ότι αν πρόκειτο για επιδοτήσεις δισεκατομμυρίων όλα αυτά τα χρόνια ή προγράμματα τσάμπα εργατικού δυναμικού σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, θα το αποφασίζατε πολύ εύκολα πρακτικά. Θα το λύνατε με συνοπτικές διαδικασίες. Αλλά τώρα που τα ζητήματα αφορούν δικαιώματα εργαζομένων, τους ταλαιπωρείτε χρόνια με διαδικασίες επιτροπών και επιτροπάτων και ατέρμονες δικαστικές διαμάχες. Και επειδή παρά την εκλογική σας, ως κυβέρνηση εννοούμε έτσι, πάντα συντριβή,
με το 41% που έγινε 28%, δηλαδή επί της ουσίας το 11%, εσείς όπως λέτε πήρατε το μήνυμα να συνεχίσετε πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις, που μεταρρυθμίσεις, αν τις δει κάποιος με ψυχραιμία και από κοντά, είναι ακριβώς αυτό, η καταλήστευση των εργασιακών δικαιωμάτων για να γεμίζετε τις τσέπες μιας χούφτας παράσιτων κοινωνικών, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους μεγαλομετόχους τους. Ο λαός μας θεωρούμε, κύριε Υπουργέ, ότι το έχει αποδείξει και μπορεί με το ΚΚΕ πάντα στο πλευρό του να βοηθήσει όμως να καταλάβετε ό,τι χάσατε στη μετάφραση σε σχέση με το μήνυμα που έχει πάρθει. Γιατί, θα μου επιτρέψετε, εγώ δεν πήρα απάντηση. Είναι απλό. Είχε διαγραφεί από το ΓΕΜΗ εν ώρα μετά την εκαθάριση με αυτή την εκκρεμότητα. Είναι απλό να το διορθώσετε, κύριε Υπουργέ, και να αποδοθούν τα ένσημα και να καλυφθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Ευχαριστώ.